Όχι, ίσως ο τελευταίος απολογισμός, και είναι αλήθεια, είναι ο απολογισμός όπου γίνεται ταμείο. Το τι έκανε όλο αυτό το διάστημα. Δυστυχώς τα αποτελέσματα πια είναι επίσημα, μιλούν από μόνα τους. Αυτή η Περιφερειακή Αρχή έπρεπε να αξιοποιήσει κονδύλια που είχε στα χέρια της για να δημιουργήσει ανάπτυξη και προοπτική στον τόπο. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτώχεια, ανεργία και ερήμωση με επίσημα στοιχεία που δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Υπάρχουν προγράμματα που έτρεξαν πολύ σημαντικά και δυστυχώς για την περιοχή δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν. Και το πρώτο απ' όλα είναι το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ που είχε στη διάθεσή του ο Περιφερειάρχης, και δυστυχώς η απορρόφησή του πάλι είμαστε τελευταία. Είναι μόλις το 69%, το πρόγραμμα τελειώνει τώρα. Και με την έννοια αυτή, όταν δεν μπορείς να αξιοποιήσεις, δηλαδή επί 4 χρόνια αξιοποίησε μόλις 140 εκατομμύρια από αυτό το πρόγραμμα που είχε ξεκινημένο από τους προηγούμενους στα χέρια του, πώς να πείσει τους πολίτες και όλους εμάς, όσο καλόπιστοι και αν είμαστε, ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει το 1,5 δις του Ταμείου Δίκης Μετάφασης και του νέου ΕΣΠΑ. Δεν μπόρεσα, δεν τα κατάφερα. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια ότι εν ώψη της απολιγνητοποίησης δεν κατάφεραν και σε πολιτικό επίπεδο να διεκδικήσουν αυτά που έπρεπε για την περιφέρεια και για τον τόπο. Δεν κερδίσαμε ούτε καν ενεργειακό χώρο για να μπορέσουμε να έχουμε ένα όφελος από την επανάσταση που γίνεται στην ενέργεια. Δεν μπορέσαμε να διαπραγματευτούμε καν για τα εδάφη μας τα οποία πέρασαν χωρίς να έχουμε καν κονδύλια για την αποκατάστασή τους διασφαλισμένα από το Ταμείο Δίκης Μετάβασης. Δεν έγιναν οι μετεγκαταστάσεις, όλα αυτά που συνδεόταν άμεσα με την ενέργεια και την μετάβαση, ούτε καν σε πολιτικό επίπεδο δεν λύθηκαν. Οι τηλεθερμάσεις κινδυνεύουν, δεν πήραμε πρόσβαση στο φυσικό αέριο του ΤΑΠ, τίποτε στον ενεργειακό τομέα δεν μπόρεσε να τρέξει. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι το αναπτυξιακό κομμάτι του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, τα ευνοϊκά κίνητρα δηλαδή που περιμένει αυτή η κοινωνία για να μπορέσει να δει επενδύσεις και άρα να δει και θέσεις εργασίας, 3 χρόνια μετά δεν ξεκίνησε καν. Και τώρα ακούσαμε, ενώ υποτίθεται θα ξεκινούσε τον Ιούνιο του 2022 ο αναπτυξιακός του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, με σχεδόν 300 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή μετά πήγε Σεπτέμβριο του 2022, πήγε Δεκέμβριο του 2022, τώρα μας είπανε πρώτο τρίμηνο του 2022. Και ταυτόχρονα δεν ξεκίνησαν και τα έργα από αυτό το 1 δισεκατομμύριο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Και να πάμε και στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ήδη δώσει 2021 και 2022, δηλαδή έτρεξε επί θητείας αυτής της Περιφερειακής Αρχής, που λόγω των προβλημάτων μας είπε πρώτη από όλους να διεκδικήσει, δόθηκαν, κλείδωσαν με εντάξεις 31 δισεκατομμύρια ευρώ και η Δυτική Μακεδονία δεν μπόρεσε να έχει μέσα εκεί τις μεγάλες τις υποδομές. Τον κάθετο άξονα, το σιδηρόδρομο, φράγματα, αρδευτικά, δεν έχει ωφεληθεί, ενώ δίπλα μας γίνεται μια επανάσταση σε μεγάλα έργα υποδομής και φυσικά οι περιοχές αποκτούν εξωστρέφεια σε αντίθεση από εμάς που μένουμε μια τυφλή περιφέρεια. Κλείνοντας να πω ότι ακόμη αυτό το διάστημα τρέξανε προγράμματα ιδιωτικών επενδύσεων πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και δυστυχώς δεν ίσχυσαν τα ευνοϊκά κριτήρια του Ταμείου Δίκης Μετάβασης που μπορούν να ισχύσουν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα καθεστώς. Τα ευνοϊκά κριτήρια μπορούν να πάρουν κονδύλια από όλα τα προγράμματα. Δυστυχώς ούτε και αυτό έγινε. Άρα, κλείνοντας, η ανεργία που βιώνουμε, η φτώχεια που θεριεύει και το γεγονός ότι ο τόπος ερημώνει δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπήρξε μία ανικανότητα και εδώ πρέπει να αλλάξουμε ρυθμούς, κάτι που αποδεικνύεται ότι αυτή η Περιφερειακή Αρχή απέτυχε και δεν μπορεί να το κάνει. Ευχαριστώ.